Ανοίξουμε τη συζήτηση και την κουβέντα μας με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Να πω συγχαρητήρια για την πρωτιά. Κατανοώ ότι είναι δύσκολες μέρες για εσάς, κύριε Ηλιόπουλε. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια επιτυχία να βγαίνεις πρώτος σε μια πολύ δύσκολη περιφέρεια όπως είναι η πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Οπότε συγχαρητήρια και καλή δύναμη, γιατί νομίζω θα τη χρειαστούμε. Ότι τη χρειάζεστε ακριβώς. Κύριε Ηλιόπουλε. Έχετε διατελέσει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Είστε παρά το νεαρό της ηλικίας σας πόσα χρόνια στην αριστερά? Από τα 18 που πολλά χρόνια στην αριστερά, στην λοιπόν. Πολλά χρόνια. Πάνω από 15 χρόνια στην αριστερά. Είμαι 39. Α, ωραία. Μόλις έβγαλε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς φτάσατε από το 32 του 2019 στο 20 του 2023 από τη θέση της αντιπολίτευσης? Ωραία. Πρώτα απ' όλα να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή δεν είναι μια εύκολη συζήτηση. Και νομίζω ότι είναι το καλό, αν σεβόμαστε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί, είναι καλό να αναγνωρίζουμε όλα τα όρια που έχουμε, ειδικά όταν είσαι μέσα σε αυτό το project, και να μην πας με κάποιες προκάτε απαντήσεις. Γιατί είναι εύκολο κάποιος να έχει μια προκάτε απάντηση, αλλά δεν θα τα αποκρίνει στην πραγματικότητα. Να σας πω μερικά πράγματα όπως τα αισθάνομαι και όπως τα κατανοώ. Πρώτα απ' όλα είναι καθαρό ότι δεν έπεσε η κυβερνητική μας πρόταση. Δεν έπεσε. Και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα. Όταν λέω αυτό, δεν εννοώ τα επιμέρους ζητήματα. Δηλαδή μου είναι ξεκάθαρο ότι ανάμεσα στη μείωση του ΦΠΑ ή στο Market Pass, ο κόσμος προτιμάει τη μείωση του ΦΠΑ. Ανάμεσα στο να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας ή να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας, ο κόσμος προτιμάει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά η κυβερνητική πρόταση κρίνεται από το ποιος είναι αυτός που θα υλοποιήσει. Σε αυτό το πεδίο χάσαμε. Από την αξιοπιστία δηλαδή. Όχι, από το ποιο είναι το κυβερνητικό σχήμα. Mm-hmm. Εμείς είχαμε μία πρόταση που έλεγε ότι θα υπάρχει μία κυβέρνηση συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία καθαρή πρόταση που έλεγε ότι αυτό θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Με κάποιους πιθανούς συμμάχους, αλλά θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς επειδή αυτή η κυβερνητική πρόταση, δηλαδή στο ποιος είναι αυτός που μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, δεν μπόρεσε να πει στον κόσμο, νομίζω ότι ήταν ο βασικός κρίκος του αποτελέσματος. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι ότι λόγω αυτής της αποτυχίας δεν καταφέραμε να θέσουμε την ατζέντα. Σε μια σειρά από ζητήματα, είχαμε εγκλωβιστεί στο να συζητάμε σενάρια ή να συζητάμε μια σειρά από απίθανα πράγματα, αλλά όχι παραδείγματος χάρη. Τι σημαίνει ένας άνθρωπος 80 ετών ανάπηρος να πετιέται έξω από το σπίτι του? Μπορεί ένας καλοπροαίρετος αυτή τη στιγμή άνθρωπος που μας παρακολουθεί να πει ότι σε μια άλλη χώρα αυτό θα ήταν από μόνο του πρώτο θέμα στην ατζέντα. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτά δεν γίνονται αυτονόητα. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν διαφορετικά. Και το τρίτο που θέλω να έρθω, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, το λέω λίγο διαισθητικά, το λέω εκ του αποτελέσματος, δηλαδή δεν μπορώ εύκολα να το αναλύσω, αλλά είναι φανερό ότι κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε δεδομένο ένα κόσμο που ψήφισε το 19. Το 32 του 19, άρα το θεωρήσατε μπετοναρισμένο ενώ δεν ήταν. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι έτσι θεωρήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά αυτό δεν αφορά το Α ή το Β στέλεχος. Αφορά συνολικά τη στρατηγική του κόμματος. Υπήρξε πολλής κόσμος ο οποίος ψήφισε το 19 από αυτό το διάστημα, αυτή την τετραετία, θύμωσε με το ΣΥΡΙΖΑ, διαφώνησε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το σε ποιες επιλογές θα ήταν λάθος να πω εγώ ότι κρίνω ότι είναι αυτές οι επιλογές πάνω στις οποίες έγινε αυτή η ρήξη ή αυτή, αν θέλετε, η προσωρινή αποχώρηση, γιατί στην πολιτική δεν υπάρχουν νομοτέλειες. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο που θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος να θεωρήσω ότι αυτό το ποσοστό ήταν μπετοναρισμένο, με τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι είναι λάθος κάποιος να θεωρήσει ότι σε αυτούς τους ανθρώπους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τους ξανακερδίσει, δεν μπορεί να απευθυνθεί κτλ. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτός ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι και εμείς έχουμε καταλάβει τι μας συνέβη. Ότι δεν φταίνε όλοι οι άλλοι και δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα κακό αποτέλεσμα. Για ένα κακό αποτέλεσμα φταίει πρώτα απ' όλα εσύ. Πάντως, αν βάλετε την τρίτη παράμετρο μαζί με την πρώτη, ανοίγετε λίγο τη βεντάλια των ζητημάτων που οδήγησαν στην εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο σας σημείο ήταν ότι δεν ήταν αξιόπιστη η πρόταση επειδή είχαμε συνοδοιπόρους δύο κόμματα, το ΜΕΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ. Τους θέσαμε συνοδοιπόρους, ενώ στην τρίτη παράμετρο βάζετε ένα συνολικό ζήτημα που αφορά το πώς αντιπολιτευτήκατε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Το καταλαβαίνουμε καλά? Κοιτάξτε, μια τέτοιου μεγέθους ήττα δεν χτίζεται στις 20 μέρες των εκλογών.
Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό, δεν θα πάρουμε τα κρίσιμα μαθήματα για την επόμενη μέρα. Προφανώς υπήρχαν δομικές αδυναμίες όλη την περίοδο της τετραετίας. Είτε για αντικειμενικούς είτε για υποκειμενικούς λόγους. Το είπα και πριν ότι δεν μου είναι εύκολο αυτή τη στιγμή, μέσα σε δύο μέρες από το εκλογικό αποτέλεσμα, να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά μία αποτύπωση αυτής της αδυναμίας είναι το ποιος μπορεί να θέτει την ατζέντα. Ήταν πολύ δύσκολο να θέσουμε την ατζέντα. Δεν λέω ότι κρίνεται μόνο εκεί, αλλά είναι ένας δείκτης του αν μπορείς ή δεν μπορείς να θέσεις την ατζέντα. Κύριε Ηλιόπουλε, παρότι και από τον ρόλο σας ως εκπρόσωπος τύπου πάντα ήσασταν από τους ανθρώπους που σήκωναν το τηλέφωνο, απαντούσαν, και αυτό το λέω για να είναι σαφές. Είχατε αρκετό χρόνο όμως κάποιες από τις δομικές αδυναμίες στο επίπεδο του θέτω την ατζέντα να τις διορθώσετε. Αντιθέτως, έχω την αίσθηση ότι επιλέξατε να βάλετε έναν κόσμο απέναντι, ιδίως τον κόσμο των μίντια για παράδειγμα, ή τον κόσμο των δημοσκοπήσεων, ενώ όλοι ξέρουμε ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κανονικότατα δημοσκοπήσεις, όπως κάνει κάθε κόμμα που σέβεται τον εαυτό του. Μήπως ήταν εύκολη, ρηχή, έτσι, αυτή η επιλογή να βάλετε έναν κόσμο απέναντι ώστε να κερδίζετε από αυτό το επιχείρημα. Κοιτάξτε, για τις επαναλαμβάνω, σας βγάζω εκτός αυτής της ανάλυσης. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός ότι όλα αυτά τα οποία λέω αφορούν τους πάντες. Αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερα από όλα είναι μετά από ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα να είσαι κάποιος ο οποίος σηκώνει το δάχτυλο και βγάζει τον εαυτό σου έξω από την διαδικασία της αυτοκριτικής. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν είμαι καθόλου με μια κουλτούρα του αποδιοπομπέου τράγου. Δηλαδή βρίσκεις έναν άνθρωπο οργανωτικό, πολιτικό κτλ. Λες φταίει ο τάδε και προχωράμε παρακάτω. Ναι. Ή θα τα δεις συνολικά τα ζητήματα, γιατί μιλάμε για στρατηγικές αδυναμίες οι οποίες σχετίζονται στον τρόπο με τον οποίο οργανωθήκαμε, συζητήσαμε, προχωρήσαμε το τελευταίο διάστημα με ομόφωνες αποφάσεις. Άρα δεν υπάρχει κάποιος απ' έξω. Έχοντας πει αυτό, έρχομαι τώρα στο δεύτερο. Στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο κάναμε και θεωρώ ότι καλώς κάναμε, αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένες εταιρείες που είχαν απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή σε αυτό δεν μπορούσες να μην το πεις. Θεωρώ δηλαδή ότι ειδικά αυτή την τετραετία δεν είχαμε ένα συνολικό μέτωπο, με τον τρόπο που μπορεί να είχαμε παλιότερα. Δικαίως θα πω, γιατί φάνηκαν κάποια πράγματα, αλλά δεν είχαμε αυτό το μέτωπο. Είχαμε μέτωπο με πρακτικές εταιρεών που είχαν απευθείας αναθέσεις από την κυβέρνηση και είχαν αποτελέσματα. Είχαμε μέτωπο με την περίπτωση της ΜΑΡΚ, η οποία έχει 300.000 εικονικά τιμολόγια. Συγχωρέστε με, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα αυτό είναι ζήτημα για τον οικονομικό εισαγγελέα, δεν είναι ζήτημα. Όταν έχει 300.000 εικονικά τιμολόγια είναι κακούργημα. Και αυτό το οποίο ζητήσαμε και το οποίο παρανόμως κατά τη γνώμη μας δεν δόθηκε, γιατί προβλέπεται από τον νόμο Ρουσόπουλου, είναι πρόσβαση στα στάθμητα στοιχεία. Το να ζητάμε εμείς πρόσβαση στα στάθμητα στοιχεία, το οποίο ξαναλέω είναι πρόβλεψη από τον νόμο Ρουσόπουλου, και οι δημοσκοπικές εταιρείες να μην δέχονται να δώσουν αυτά τα στάθμητα στοιχεία, νομίζω ότι, αν θέλετε, αυτό το μέτωπο είχε δύο. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα δημοκρατικότατο αίτημα, ο σύνδεσμος των δημοσκοπήσεων επέλεξε να μην το κρατήσει. Βέβαια, επειδή κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια αυτή την εκπομπή, και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο που έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, θυμάμαι κάθε φορά να ρωτάμε εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ ότι πώς μιλάτε για πρωτιά, αφού οι δημοσκοπήσεις σταθερά και όλες σας δείχνουν πίσω, και το επιχείρημα που ακούγαμε σχεδόν με μονότονο τρόπο ήταν ότι οι δημοσκοπήσεις για ακόμα μια φορά θα διαψευστούν. Μετά από αυτή τη διάψευση που είχαμε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το επιχείρημα θα τελειώσει, δηλαδή θα υπάρξει μια αλλαγή πορείας ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις δημοσκοπήσεις ή ακόμα και τους δημοσιογράφους που έβαλε πριν η Νατάσα? Είναι διαφορετικά θέματα. Αλλά τα βάζω για... Είναι ζητήματα επικοινωνίας. Είναι και ζητήματα ουσίας από εγώ, δεν είναι μόνο επικοινωνίας. Ωραία. Να πω εγώ τι απαντούσα πάντα για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί θέλω να είμαι καθαρός για το δικό μου επιχείρημα. Εγώ αυτό το οποίο έλεγα πάντα είναι ότι, ειδικά σε μη προεκλογική περίοδο, πρέπει να κοιτάζουμε πολύ μεγάλη προσοχή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε μια σειρά από περιόδους δείχνανε μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Αυτό κάνει ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν κατάφερε ακριβώς να την πάρει αυτή ακριβώς τη δυσαρέσκεια. Και εξήγησα όσο μπορεί κάποιος να εξηγήσει μέσα μετά από δύο μέρες. Δηλαδή, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τα όρια που υπάρχει κάθε προσπάθεια εν θερμό να εξηγήσεις. Αυτό είναι το ένα. Σε σχέση με τους δημοσιογράφους, χωρίς να πω ότι πάντα τα είχαμε, αν θέλετε, την πιο σωστή στάση, να πω ότι
Δεν είναι τυχαίο το πράγμα όμως για το ποια είναι η κατάταξη της χώρας στην ελευθερία του τύπου. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση επίσημα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ για την προηγούμενη χρονιά ο χρόνος στην τηλεόραση ήταν 65% κυβέρνηση, 16% αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό αντικειμενικά φτιάχνει ένα πεδίο το οποίο προφανώς δεν βοηθάει το διάλογο με τον τρόπο που θέλουμε. Ξέρετε τι άλλο δεν βοηθάει? Έχεις ερώτημα? Έχω ένα ερώτημα, αλλά αν θες να μείνουμε στο θέμα. Θέλω λίγο ακόμα. Δεν βοηθάει όμως και αυτή, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που ακούσαμε πολύ το προηγούμενο διάστημα, η βαβέλα από τα δικά σας στελέχη. Άκουγες τον Δημάγγελο, για παράδειγμα, μιλούσε για τη μεσαία τάξη. Άκουγες τη Γιάμαλη, μιλούσε για τους εργαζόμενους. Άκουγες τον Καλοκαιρινό, μιλούσε για την πρώτη κατοικία. Συμπαγές. Πρόγραμμα συνολικά από στελέχη σας που να είναι το ίδιο σαφώς επικοινωνημένο δεν είχαμε. Αν εξαιρέσετε 2-3 ικανότατους. Ενιαία τοποθέτηση. Ναι, αυτό ενιαία είναι, τοποθέτηση. Το επαναλαμβάνω, αν εξαιρέσεις 3-4 ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ικανοί στο λόγο και στην παρουσία του σε πάνελ. Παράδειγμα, ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος ήταν, να το ξαναπούμε, ένας αξιοπρεπέστατος βουλευτής και ευγενέστατος άνθρωπος. Και ευγενέστατος και νόμιμο φιλοξενής πολλές φορές. Αλλά έπεσε ένα μεγάλο φάουλ 2 μέρες πριν τις εκλογές. Και νομίζω ότι το πληρώσαμε. Την έλλειψη ενιαίου λόγου σε μια σειρά από παιδεία την πληρώσαμε. Γιατί ο κόσμος βλέπει. Μόνο που αυτό είναι γενικό, κύριε Ηλιόπουλε. Αυτό λέει ότι το πληρώσαν. Το ζήτημα είναι πώς αυτό, αν αυτό το πληρώσατε όπως λέτε, μπορεί να διορθωθεί μέχρι τις 25 Ιουνίου που έχουμε τις εκλογές. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει ανατροπές. Κανένας δεν θεωρούσε ότι μετά τις ευρωεκλογές του καλοκαιριού θα μπορούσε να φτάσει σε ένα ποσοστό 32%. Είμαι προσεκτικός, δεν λέω ότι αυτό είναι εύκολο, δεν λέω ότι αυτό γίνεται. Αλλά λέω ότι δεν έχει νόημα να δουλέψουμε για τίποτα διαφορετικό. Δηλαδή το κεντρικό σύνθημα, κατά τη γνώμη μου, η κεντρική αίσθηση, όχι σύνθημα γιατί δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, αλλά η κεντρική αίσθηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ξανά να αναλάβει την ευθύνη της ανατροπής. Ευθύνη της ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών, ευθύνη της ανατροπής πολιτικών, ότι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα θετικό περιεχόμενο. Είναι ψήφος υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Και ότι αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε είτε είμαστε κυβέρνηση είτε είμαστε αντιπολίτευση. Αλλά είναι μάχη για τη δημόσια υγεία. Σημαίνει ότι θα δώσουμε μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για πράγματα που δεν θα αφήσουμε να χαθούν κάτω από την ατζέντα. Μία φράση. Είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος. Μπροστά στο 8χρονο παιδί. Δεν μας αξίζει να ζούμε σε μια χώρα όπου ακόμα συζητάμε για το αν θα κατοχυρωθεί ο νομικός όρος γυναικοκτονία. Δεν μας αξίζει να ζούμε σε μια χώρα όπου γίνονται προσλήψεις διαρκώς στην ελληνική αστυνομία και τα τμήματα καταπολέμησης έμφυλης βίας είναι άδεια. Αυτή την ατζέντα θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη και επιμένω ότι αυτό είναι ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ανατροπή και των πολιτικών σχετισμών αλλά και των πολιτικών που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Άρα για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, επειδή έχουμε μπροστά μας και μια εκλογική μάχη, το βασικό ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ένα τέτοιο ποσοστό που θα μπορέσει να δημιουργήσει τους όρους ανατροπής του Κυριάκου Μητσοτάκη σε 4 χρόνια. Άρα να υπάρξει ένα ισχυρό ανάχωμα αυτή τη στιγμή. Δεν μ' αρέσει η λέξη ανάχωμα και δεν μ' αρέσει η λέξη ανάχωμα γιατί πάντα η πολιτική είναι αποτέλεσμα σχετισμού. Και ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε τον όρο ανάχωμα. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος όρος η λέξη ανάχωμα. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Και να πάω σε ένα παράδειγμα που είναι λίγο παλιό αλλά με έναν τρόπο έγινε επίκαιρο. Όταν ανατράπηκε η συνταγματική αναθεώρηση για το άρθρο 16, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήταν της τάξης του 80%. Εξουσία δεν ασκείς μόνο με έναν κοινοβουλευτικό συσχετισμό. Εξουσία ασκείς με έναν συνολικό κοινωνικό συσχετισμό. Με το τι θεωρείται ή τι δεν θεωρείται αποδεκτό μέσα σε μια κοινωνία. Μέσα από την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από την κινητοποίηση της κοινωνίας συνολικά. Εγώ θέλω και επιμένω και εμείς θέλουμε και επιμένουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια χρήσιμη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος θέλει δημόσιο πανεπιστήμιο. Σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος μετά τις εκλογές, πάλι όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και φτάνει στο ταμείο, αισθάνεται ότι έχει φάει ξύλο, γιατί δεν άλλαξαν αυτά τα πράγματα. Άρα, αν θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος να ξαναεγκλωβιστούμε, αν θέλετε, σε κεντρικοπολιτικά σενάρια, αφήνοντας κοινωνικές αναφορές. Αυτό είναι μια αυτοκριτική. Μια αυτοκριτική, αν το καταλαβαίνουμε αυτό καλά. Αυτό είναι μια αυτοκριτική, σαφέστατη, έτσι όπως το κατανοώ εγώ, αλλά έχεις ερώτημα επ' αυτού, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, νομίζω ότι εξ αρχής από τη συζήτηση δεν ήρθα εδώ να δικαιολογήσω πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Κύριε Ηλιόπουλε, μένοντας στο θολό,
Λέτε ότι το ανάχωμα δεν είναι καλή λέξη. Λέτε ότι πρέπει να επανασυνδεθείτε με έναν κόσμο τον οποίο ταυτωτικά εκπροσωπείτε. Το καταλαβαίνω σωστά? Εντάξει, δεν μ' αρέσει το ταυτωτικά. Το ταυτωτικά μερικές φορές χάνει το δυναμικό. Τον οποίο εκτιμάτε ότι εκπροσωπείτε ή θα έπρεπε να εκπροσωπείτε. Αυτός πρέπει να εκπροσωπεί μια αριστερά η οποία θέλει να εκφράζει τον κόσμο πλειοψηφικά, τον δημοκρατικό, τον προοδευτικό, τον κόσμο αυτή τη στιγμή για να μιλάμε στο σήμερα, τον κόσμο τον οποίο δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Τον κόσμο τον οποίο θέλει να διεκδικήσει δημοκρατικά δικαιώματα, αυτός είναι ο κόσμος, αυτόν πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Αυτόν τον κόσμο πολλές φορές πληγώσαμε, θυμώσαμε και χάσαμε. Και εγώ λέω ότι γίνεται. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Την πλάτη αυτός ο κόσμος. Ναι. Γιατί άμα δούμε την ψήφο στους Δήμους, ας πούμε, της Αθήνας, βλέπουμε ότι σε παραδοσιακές γειτονιές, που ο ΣΥΡΙΖΑ ή παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. που ήταν εκφραστής αυτό που λέμε των προοδευτικών δυνάμεων. Και των λαϊκών τάξεων. Των λαϊκών τάξεων, ναι, ας το πούμε. Ας βάλουμε ό,τι θέλουμε. Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι πίσω. Πέραμα, φτωχογειτονιές του Πειραιά, ανατολικά προάστια. Υπάρχει δηλαδή Ισχύει. Γι' αυτό ξεκίνησα με τις τρεις παρατηρήσεις που ξεκίνησα. Νομίζω είναι καθαρό. Ναι. Εδώ όμως θέλω να μείνουμε λίγο και στους ανέργους και στους νέους. Mm-hmm. Ομάδες τις οποίες θεωρούσατε προνομιακές σας mm-hmm. σε επίπεδο απεύθυνσης. Υπάρχει περίπτωση να ήταν πολύ θολόι, να ένιωσαν ότι δεν εκπροσωπούνται αυτοί οι άνθρωποι από εσάς πια? Κοιτάξτε λίγο, υπάρχει πραγματικότητα. Όταν έχεις ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αρνητικό, πάει να πει ότι αυτός ο κόσμος έτσι το κατανόησε. Και αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλεις εσύ να εκπροσωπήσεις, έχει κατανοήσει ότι για μια σειρά από λόγους δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσεις, το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι πρόβλημα του πολιτικού μηνύματος και είναι πρόβλημα του πολιτικού οργανισμού. Δικιά μας δουλειά, αυτές τις λίγες μέρες που θα υπάρχουν μέχρι τις δεύτερες εκλογές όμως, είναι να δώσουμε ξανά αυτή τη μάχη όσο μπορούμε με αισιοδοξία. Έχω απόλυτη συνέστηση πόσο δύσκολο πράγμα είναι μετά από μια τέτοια εκλογική μάχη, μετά από όλη την κούραση και τη στεναχώρια, να πεις ότι πάμε ξανά. Και να πείσεις στον κόσμο ότι το εννοείς το πάμε ξανά, δεν το κάνεις με ορούς, άντε να βγει υποχρέωση. Ότι το εννοούμε αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου όμως να είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο βαθμό που πολύ γρήγορα θα ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο βαθμό που πολύ γρήγορα θα φτιάξουμε ένα καινούργιο καθαρό μήνυμα για το ποια είναι η στρατηγική μας σε αυτές τις λίγες μέρες. Έχουμε κεντρική επιτροπή την Πέμπτη. Είμαι σίγουρος ότι από εκεί θα προκύψει μια στρατηγική για τις επόμενες μέρες και πάνω σε αυτό, στο βαθμό που θα το σεβαστούμε, θα δουλέψουμε συλλογικά. Επιμένω στο να δουλέψουμε συλλογικά. Δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει τώρα σταυρός, αλλά δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Δεν είναι το αν θα είναι ο Α ή ο Β mm-hmm. βουλευτής. Το κρίσιμο είναι ποια είναι η επόμενη μέρα για την ελληνική κοινωνία, ειδικά για τον κόσμο τον οποίο εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Επειδή είστε και ένας από τους πλέον πολιτικούς, αν επιτρέπετε ο όρος, θα είναι αδόκιμος βουλευτές που θα υπάρχουν στο επόμενο κοινοβούλιο, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στο ζήτημα των πολιτικών και στρατηγικών επιλογών που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτηθεί. Αλλαγές στα πρόσωπα πρέπει mm-hmm. να γίνουν. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαύρος που τον φιλοξενούσαμε εδώ πριν από ένα διάστημα, μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει και το γεγονός ότι δεν ανέδειξε μια νέα φουρνιά στελεχών mm-hmm. μετά την εκλογική του ήττα. Να πάρει δηλαδή το μήνυμα της ανανέωσης. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδείξει πολύ περισσότερα νέα στελέχη σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία επί της αρχής. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει σε ένα βαθμό πολλές φορές ασύμμετρη φθορά από την περίοδο 15-19. Επίσης μου είναι καθαρό ότι θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδος για μας, με ποια έννοια, ότι θα επανέρχεται διαρκώς ερωτήματα για τα πρόσωπα, ερωτήματα για τον πρόεδρο, θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα επανέρχεται. Τον πρόεδρο θα τον κάναμε ξεχωριστό ερώτημα. Τον αφήσαμε απ' έξω σε πρώτη βάση. Ήταν που το είδα να έρθει. Πήγαμε στα στελέχη πρώτα. Όχι, το λέω γιατί ήδη από την Κυριακή το βράδυ αντιμετώπιζα αυτό το ερώτημα. Αλλά δεν χρειάζεται να βλέπεις μακριά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει μια συζήτηση ξανά σεναριολογία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κόμμα έχει διαδικασίες, το κόμμα πρέπει να έχει διαδικασίες. Το είπα και πριν, θα ήταν βαθιά άδικο να πεις ότι ένα αποτέλεσμα είναι ευθύνη ενός ανθρώπου, όσο και αν υπάρχουν κεντρικές ευθύνες στην ηγετική ομάδα, στον πρόεδρο, σε όλους μας. Ήμουν μέρος και είμαι μέρος της ηγετικής ομάδας, δεν μπορώ να μιλάω, mm-hmm. ξαναλέω, με όρους
εξωτερικού, όσο και να πάνε συνολικά ευθύνες για ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να μην πάνε ευθύνες συλλογικά στα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή στους ανθρώπους που πήραν τις αποφάσεις. Όχι σε μία λογική φταίμε όλοι, στους ανθρώπους που πήραν τις αποφάσεις και σχεδίασαν στρατηγική. Αλλά αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε με ηρεμία και συλλογικά και ψύχρεμα την επόμενη μέρα των εκλογών. Ο κόσμος της αριστεράς δεν θα μας συγχωρήσει να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτές τις μέρες με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, ο κόσμος της αριστεράς, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και είναι θυμωμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή θέλουν να δώσουμε τη μάχη απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν θέλουν να πάμε σε μια λογική απολογισμού και κλεισίματος σελίδων. Ναι. Επίτρεψέ μου. Ευχαριστώ. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ακούω να μιλάτε για τα όργανα, μιλάτε για μια κεντρική επιτροπή η οποία θα συγκληθεί την Πέμπτη. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές από το ρεπορτάζ να υπάρχει μια κριτική ότι τα όργανα του κόμματος είναι λίγο διακοσμητικά. Μήπως τώρα τα θυμάστε λίγο αργά? Όχι, όλη αυτή την περίοδο συνεδρίαζε κανονικά και το εκτελεστικό και η πολιτική γραμματεία. Η κεντρική επιτροπή συνεδρίασε όταν ήταν στα κρίσιμα ζητήματα. Δεν υπάρχει κρίσιμη στρατηγική επιλογή η οποία να μην έχει περάσει από την κεντρική επιτροπή ή να μην έχουν επικυρωθεί από το συνέδριο. Η ατζέντα αυτή τη επιτροπή είναι απολογιστική? Όχι, η ατζέντα αυτή τη επιτροπή είναι πρώτα απ' όλα πώς οργανώνουμε τη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Αν 20 μέρες πριν τις εκλογές δεν οργανώσουμε τη μάχη, ξαναλέω, όχι για να υπερασπιστούμε ένα χώρο. Το ζήτημα εδώ δεν είναι αν θα έχουμε ένα χωράφι που θα έχει 2 μέτρα πάνω ή 2 μέτρα κάτω. Το ζήτημα εδώ είναι αν θα υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία, αν θα υπερασπιστούμε ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες απέναντι σε μια πολιτική η οποία πολλές φορές είναι μια πολιτική η οποία φλερτάρει ανοιχτά με ακροδεξιά αντανακλαστικά, αν θα υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας και τη δημοκρατία. Αυτή είναι η δικιά μας μάχη και με αυτό το κριτήριο κάνουμε τον απολογισμό μας και θέλω να ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει με αυτό το κριτήριο να κάνει τον απολογισμό του, γιατί με αυτά τα κριτήρια κατάφερε να γίνει ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έγινε μεγάλο κόμμα με κάποιο τρίκ ή με κάποια συμμαχία κορυφής. Έγινε μεγάλο κόμμα ακριβώς γιατί υπερασπίστηκε αυτές τις αξίες, αυτά τα ζητήματα και δεν φοβήθηκε την ευθύνη. Δεν φοβήθηκε την ευθύνη όταν ήταν ένα πολύ μικρότερο κόμμα, αλλά είπε ότι όχι, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να βάλω τα χέρια μου στη φωτιά. Σας τρομάζει το γεγονός, επειδή μιλάτε για κάποια βαθιά ιδεολογικά ζητήματα, ότι η αριστερά τα τελευταία χρόνια μπορεί να έκανε πίσω, αφήνοντας διαρκώς χώρο στη δεξιά να κυριαρχεί σε ιδεολογικό επίπεδο. Υπήρξε μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί ιστορία ακόμα και του Πολυτεχνείου, της μεταπολίτευσης, του τι ρόλο έπαιξε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι σε αυτή ή ακόμα και σήμερα, αυτό τι σημαίνει προσφυγικό. Τι σημαίνει pushback, αν μπορείς να κάνεις pushback, να φυλάς τα σύνορα. Ότι σε αυτή τη μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πίσω βήματα για να μην τρομάξει ένα διευρυμένο εκλογικό ακροατήριο που θα ήθελε να απευθυνθεί. Η διαδικασία της πολιτικής σύγκρουσης έχει πάντα και βήματα πίσω και βήματα μπροστά. Και δεν θεωρώ ότι είναι ευθύγραμμη αυτή η πορεία, γιατί την ίδια στιγμή που μπορεί εμείς σε κάποια πράγματα να έχουμε οπισθοχωρήσει ή να έχουμε δεχτεί κάποιες ήττες, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι ότι πλέον έστω και σε επίπεδο λόγου η συντηρητική παράταξη, παραδείγματος χάρη, αναγκάζεται σε μερικά ζητήματα να μιλάει, παραδείγματος χάρη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν ήταν αυτονόητο. Δηλαδή, όταν είχε ξεκινήσει να το κάνει αυτό ως συνασπισμός, ήταν κάτι βαθιά μειοψηφικό μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πλέον, μετά από χρόνια αγώνων, έχει γίνει πλειοψηφικό. Επίσης, είναι σημαντικό ότι ακόμα και σήμερα σε μια σειρά από πολιτικές ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι περήφανος, δεν μπορεί να τα υπερασπιστεί. Δηλαδή στη συνέντευξή του που έδωσε σήμερα για το ζήτημα που οι New York Times βγάλανε το βίντεο με τα pushbacks, η απάντηση ήταν ότι δεν κάνουμε pushbacks και κάνουμε έρευνες. Δηλαδή έχει μια γραμμή εσωτερικού και μια γραμμή εξωτερικού. Μια γραμμή εξωτερικού που λέει ότι σέβομαι το διεθνές δίκαιο και μια γραμμή εσωτερικού που κλείνει το μάτι σε πιο συντηρητικά κομμάτια. Εντάξει, λέω έξω ότι σας τρομάζει αυτό. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου η οποία ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να λέει: είμαι OK με το να υπάρχει πολύ αυστηρή φύλαξη των συνόρων. Και ότι η αριστερά δεν έδωσε αυτή τη μάχη, παραδείγματος χάρη. Επιτρέψω να πω, γιατί νομίζω ότι είπατε μια φράση κλειδί. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στο ζήτημα της φύλαξης των συνόρων. Αλλά φύλαξη των συνόρων σημαίνει φύλαξη των συνόρων από πραγματικούς εξωτερικούς εχθρούς. Όταν το καλοκαίρι 19 χρειάστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να κοπούν καλώδια από τουρκικά πλοία που είχαν προσπαθήσει να κάνουν έρευνες, κόπηκαν καλώδια. Και κόπηκαν με τον τρόπο που γίνεται. Δεν βγήκαμε να πούμε τα παρέσυρε ο άνεμος.
τότε που το Ρουτς Ρέις είχε φτάσει να κάνει βόλτες έξω από τη Σαλαμίνα. Φύλαξη συνόρων σημαίνει ότι διασφαλίσαμε στα βόρεια σύνορά μας, με τη συμφωνία των Πρεσπών, μια χώρα η οποία μέχρι τότε ο νεαρίος της χώρος ήταν από τον έλεγχο της Τουρκίας, πλέον να είναι σε συνεργασία με την ελληνική αεροπορία. Αυτό είναι φύλαξη συνόρων. Το να πνίγεις γυναίκες και παιδιά δεν είναι φύλαξη συνόρων. Είναι απανθρωπιά. Και μια τελευταία φράση είναι και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και το βασικό εργαλείο μας στην αντιπαράτηση με την Τουρκία είναι το διεθνές δίκαιο. Το οποίο δεν μπορούμε άρα λέτε να χρησιμοποιούμε αλλά κάτι. Θέλω να φύγουμε λίγο από την συζήτηση αυτή και να πάμε στο αύριο, κύριε Ηλιόπουλε. Αύριο, μάλλον στις 25 Ιουνίου, θα ανταγωνιστείτε με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο και επ' αυτού. Μήπως προσπαθώντας να πετύχετε την προοδευτική διακυβέρνηση επαναφέρατε το ΠΑΣΟΚ σε πρωταγωνιστικό ρόλο χαρίζοντάς του ρόλο έτσι ισότιμου συνομιλητή? Οι λέξεις έχουν μία σημασία. Το να θεωρεί κάποιος ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με ένα ποσοστό αυτής της τάξης νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, θα το πω κάπως ευγενικά. Το ότι αυτή τη στιγμή ξανά έχει ένα ρόλο σαν ένας τρίτος πολιτικός πόλος, προφανώς έχει ρόλο ως τρίτος πολιτικός πόλος. Αλλά από το να έχει ρόλο ως τρίτος πολιτικός πόλος στο να φτάσει στον πρωταγωνιστικό, θεωρώ ότι υπάρχει μια διαδικασία. Μου είναι απολύτως κατανοητό ότι αυτή τη στιγμή διάφοροι θεωρούν ότι μπορεί να ακυρωθεί ο κακός εφιάλτης του 12. Αυτό που έλεγα πριν, ότι διάφοροι θεωρούν ότι περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα κόλπο. Που θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και ο εφιάλτης του 12 θα έχει ακυρωθεί. Αυτό το οποίο συνέβη το 10-15 είναι ότι η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ. Και σε μια χώρα που χάνει το 25% του ΑΕΠ, σε συνθήκες μη πολέμου, είναι φυσιολογικό να υπάρξουν πολιτικές μετατοπίσεις. Ήταν πολύ σημαντικό και ευτυχές για τη χώρα ότι αυτές οι πολιτικές μετατοπίσεις δεν γίναν σε μια κατάσταση, σε μια κατεύθυνση λαϊκίστικης ακροδεξιάς, όπως γίνανε σε πολλές περιπτώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά γίνανε σε μια δύναμη της δημοκρατικής αριστεράς, στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ήταν μια πραγματική, αν θέλετε, κατάκτηση και των αγώνων του ελληνικού λαού και ένδειξη του δημοκρατικού φρονήματος του ελληνικού λαού. Εμάς η αντιπαράθεσή μας, το είπα και πριν, ο στόχος μας είναι ξανά είναι η ευθύνη της ανατροπής. Ευθύνη της ανατροπής των πολιτικών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μέσα από αυτό το πρίσμα κάνουμε και την αντιπαράθεσή μας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά δεν χάνουμε τον πρώτο στόχο. Ξαναλέω, έχοντας στο μυαλό μας πόσο δύσκολο είναι προφανώς να πας να ανατρέψεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν ζω σε άλλο πλανήτη, δεν ζω σε άλλη χώρα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Αλλά δεν έχει αξία κάτι άλλο. Δεν έχει αξία κάτι άλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο, η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Άρα δεν θα πάτε σε διμέτωπο απέναντι σε ΣΥΡΙΖΑ και απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Προφανώς έχοντας φύγει από το πλαίσιο της απλής αναλογικής και το κάλεσμα για μια κυβέρνηση συνεργασίας, είμαστε αναγκασμένοι να απαντάμε σε προκλήσεις που ίσως το προηγούμενο διάστημα δεν απαντούσαμε. Αλλά ο βασικός αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική του. Τώρα θα επιμείνω στο της ΙΤΑΣ. Μέχρι τελευταία στιγμή η διαρροή σας έλεγε μην εμπιστεύεστε το exit poll, θα περιμένουμε. Σενάριο που ζήσαμε όλοι όσοι δημοσιογραφούσαμε και στις εκλογές του 19, περιμένετε, είναι νωρίς ακόμη, δεν έχουν πάει οι νέοι να ψηφίσουν. Εδώ υπάρχει περίπτωση, κύριε Ηλιόπουλε, μάλλον να το ρωτήσω αλλιώς. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται στην κοινωνία, έχετε εικόνα της περιφέρειάς σας, το αποδεικνύουν και τα ποσοστά στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Πώς γίνεται κανείς να μην το προέβλεψε? Ένα και δύο, και θέλω να σας το ρωτήσω γιατί το λαμβάνω πολύ τις τελευταίες μέρες. Έγινε νοθεία, δεν έγινε νοθεία, δεν εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις, είναι διαβολικό το σύστημα Μητσοτάκη και όλα αυτά. Μήπως έχετε ρίξει πολύ νερό σε έναν μήλο αμφισβήτησης η οποία ξεπερνά θεσμικά όρια ή με δεδομένο ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είχε την πολιτική ευθύνη των υποκλοπών είναι ικανή για όλα? Να το βάλουμε αυτό σε ένα πλαίσιο μιας και κλείνουμε σιγά σιγά.
Ωραία. Ξεκινάω από το εύκολο. Ναι. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο αδίστακτος πολιτικός αρχηγός μεταβολήτες. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Και θα πάω πίσω σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα συζήτηση. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος είπε στη Βουλή ανταλλάξατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις, είναι πραγματικά αδίστακτος. Δεν έχει όριο, δεν έχει φρένο στο τι μπορεί να πει. Ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε την ηγεσία του στρατού μέσα από την ΕΕΠ, επίσης δεν έχει όριο στο τι μπορεί να κάνει. Ή παρακολουθούσε τον υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Το έχουμε ξαναπεί και για μένα είναι κίνδυνος ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά το θεωρώ κίνδυνο για τα εργασιακά, για την ενέργεια. Δεν το θεωρώ εθνικό κίνδυνο για να τον παρακολουθεί η ΕΕΠ. Τώρα, έρχομαι στα του exit poll. Αυτό το οποίο λέγαμε, και επιτρέψτε να πω ότι σε όλα τα πάνελ τα οποία βρέθηκα τις δύο πρώτες ώρες που ήταν ακόμα, δεν είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα exit poll, το λέγανε ακόμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτό είναι ένα exit poll, δεν είναι τελικό αποτέλεσμα. Προμένως. Περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε επίσης την πληροφόρηση ότι ένα ποσοστό της τάξης του 20 με 30% δεν απάντησε ούτε καν στο exit poll. Άρα με αυτήν την έννοια δεν αμφισβητήσαμε ποτέ ότι οι άνθρωποι μετρήσαν αυτό. Απλά λέμε, και αυτό λέγαμε πάντα και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι όταν σε μια δημοσκόπηση με βάση τα επίσημα στοιχεία ο ρυθμός απόκρισης είναι κάτω από 10%, αυτό αυτομάτως φτιάχνει μια μεγάλη γκρίζα ζώνη. Αυτό το οποίο θεωρώ, από όσο έχω κατανοήσει από τα αποτελέσματα στις μέρες ότι συνέβη, είναι ότι το τεράστιο κύμα των αναποφάσεων, το οποίο όλοι βρίσκανε, δηλαδή και ο κύριος Μαύρος νομίζω είχε πει τη φράση ότι πρώτη φορά τρεις μέρες πριν από τις εκλογές βλέπω τόσους πολλούς αναποφάσεις. Και θεωρώ ότι η MRB, ειδικά οι χρονοσυρές της MRB, σε βοηθάνε πάρα πολύ να βγάζεις συμπεράσματα. Φάνηκε ότι την τελευταία στιγμή για μια σειρά και από δικά μας λάθη, τα οποία ήδη έχουμε συστήσει και έχουμε αναφερθεί, αυτό το ρεύμα με συντριπτικούς όρους πήγε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έτσι ένα ποσοστό το οποίο ήταν ούτως ή άλλως αρνητικό για εμάς, πήρε τις συνθήκες αυτού του μεγέθους της ήττας που αντιμετωπίσαμε. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως εγώ την έχω αντιληφθεί αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, αυτό όμως δεν ακυρώνει ότι αύριο το πρωί που μιλάμε, ο κόσμος θα συνεχίσει να έχει τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν απαντάει σε βασικά προβλήματα. Τι θα γίνει με τα νίκια, τι θα γίνει με το κόστος ζωής, τι θα γίνει με το σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με τα εργασιακά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να στρέψει τα μάτια του ξανά εκεί. Άρα προγραμματική θα είναι η αντιπαράθεση μέχρι τις 25. Οφείλει και πρέπει να είναι προγραμματική. Και στρέφει προς το κοινωνικό. Ξεκάθαρα και προφανώς ξαναλέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλο σεβασμό στον κόσμο ο οποίος μας είχε εμπιστευτεί στο παρελθόν. Στον αριστερό κόσμο. Παρελθόν. Εγώ θα πω στον αριστερό, στον δημοκρατικό, στον προοδευτικό κόσμο. Στο 32%. Στο 32% μάλιστα. Και σε ακόμα παραπάνω. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να δείξουμε και να είναι φανερό ότι κατανοούμε ότι γίνανε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, κινήσεις οι οποίες αυτόν τον κόσμο τον θύμωσαν, τον πλήγωσαν. Μάλιστα. Επιμένω όμως ότι μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο μπορούμε να συνομιλήσουμε και ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόσμου μπορούμε να τον κερδίσουμε. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα και είμαι σίγουρη δύσκολη συζήτηση. Δεν την έχετε ολοκληρώσει στα όργανα του κόμματος και εμείς σας καλέσαμε να την κάνουμε σε ένα στούντιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας πω ότι δεν βρίσκεις εύκολα εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για πάνελ αυτές τις μέρες. Οπότε σας συγχαίρω και για το θάρρος και για τη διάθεση να μας απαντήσετε στα ερωτήματά μας και με ουσίας λόγο και με βαθιά πολιτικό λόγο, ναι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα και έχουμε εμείς την ικανότητα να κρίνουμε τουλάχιστον τον κόσμο που καλούμε και το τι λέει και αν επιλέγει να απαντήσει επί της ουσίας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ηλιόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Είναι δύσκολες μέρες, αλλά χωρίς ειλικρίνεια δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις μπροστά και ξαναλέω ότι στόχος της αριστεράς, του δημοκρατικού κόσμου, του προοδευτικού κόσμου είναι πάντα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Αν στρέψουμε εκεί τη ματιά, όλα μπορεί να αλλάξουν. Μάλιστα.